τη θετική πλευρά του πράγματος, εγώ θα σε πάω λίγο στο Λευτέρη. Που ξέρω πάρα πολύ καλά, όταν είχα φύγει εγώ από το παιχνίδι, εγώ επικοινωνούσα με το Λευτέρη. Και αυτά όλα τα μηνύματα που μου έγραφε ήταν πάρα πολύ συγκινητικά για σένα. Δηλαδή, πολλές φορές τα έδειχνα και στον Νίκο, τον άντρα μου, και πραγματικά σε αγαπήσαμε ακόμα πιο πολύ μέσα από τα μάτια του. Με το που βγήκες, τι σου είπε? Κοίτα, ήταν λίγο περίεργη η κατάσταση και γενικότερα ο Λευτέρης, την αγάπη που μου έχει σαν άνθρωπο κατά βάση και το θαυμασμό, τη μεταφέρει και σε όλο τον κόσμο, γι' αυτό και υπάρχει και αυτή. Το εκφράζει. Ναι. Το εκφράζει πόσο σε αγαπάει. Ναι, είναι ο μεγαλύτερός μου θαυμαστής, μάλλον και εγώ δική του. Οπότε γι' αυτό και βγαίνει αυτό. Όταν επέστρεψα, ήταν λίγο περίεργα τα πράγματα γιατί δεν ήξερα που μένω. Αυτό ναι, θέλω λίγο να το πει. Για πες. Δεν ήξερα που μένει. Δεν ήξερα που μένω γιατί. Όταν επέστρεψα από το παιχνίδι, μείναμε μαζί και μείναμε σε ένα καινούριο σπίτι που το βρήκα έτοιμο ξαφνικά όταν μπήκα μέσα. Και ξέρεις τι μου έγραφε, τις έχω ετοιμάσει, μου λέει θα τρελαθεί μόλις έρθει. Τις έχω πάρει, ξέρω εγώ, αυτό που της αρέσει. Θα βάψω και τους στίχους έτσι. Ήταν φανταστικό. Τι ωραία έκπληξη. Ναι, ναι, φοβερό. Λοιπόν, βλέπουμε κάτι. Θα δούμε, θα σε πάρουμε από την Ελλάδα και θα σε πάμε στην Ισπανία, όπου μαζί με τον Λευτέρη κάνατε διακοπές. Συνδυάστε μάλλον διακοπές με αθλητισμό. Και έχουμε κάποια βιντεάκια.